Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, εμ, επαναβεβαιώνεται και επικυρώνεται η νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μια ιστορική διαφορά. Τα ποσοστά από ό,τι βλέπουμε είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την 21η Μαΐου μέχρι αυτή τη στιγμή. 157 έδρες. Είναι αυτό ισχυρή και ασφαλής αυτοδυναμία που ζητούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ισχυρή αυτοδυναμία, αλλά έχετε υπόψη σας το απρόβλεπτο ένα άγνωστο κόμμα ένας άγνωστος αργηγός αν και αυτός ήταν ε, γι, ε, ε, γυρολόγος όλων των καναλιών και όλων των ε, μικρών κομμάτων βρέθηκε ας πούμε να μπαίνει στη βουλή δεν θα ασχοληθούμε με αυτό εκείνο το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ εμένα είναι ότι όλη η Ευρώπη έχει μία τάση προς την ακροδεξιά. Και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Τώρα, εάν δεν υπήρξε το πρόβλημα των Σπαρτιατών, ας πούμε, σήμερα τι θα λέγαμε, ότι ιτήθηκε όχι απλά ο κύριος Τσίπρας, αλλά ιτήθηκε και όλη η στρατηγική του, του, του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτή η τοξικότητα. Αυτή, έζησα τέσσερα χρόνια στη Βουλή στιγμές που, που δεν πίστευα ότι οι άνθρωποι τόσο μορφωμένοι με πτυχία, με πράγματα έλεγαν το άσπρο μαύρο. Είχαν πάθει δαλτονισμό ας πούμε με τα χρώματα και τους έλεγα πού οδεύεστε. Και τελικά ήρθαν τα αποτελέσματα. Εγώ βλέπω μία πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το άγνωστο και βλέπω και τον κύριο Τσίπρα να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα θα προτιμούσα να μην ήταν 8 κόμματα στη Βουλή να είχαμε μεγαλύτερη <και> αυτοδυναμία ξέρετε για ένα ε... και απλό λόγο να μην εκβιάζεται από ορισμένου ολιγάρχε και τα λοιπά η νέα δημοκρατία αν και ο Κυριάκος είναι ένας άνθρωπος σαν τα υγρά ασυμπίωστος Τι θεωρείτε ότι ε, εκβιάστηκε ή υπάρχει πρόθεση να εκβιαστεί από... Ε. Άλλο να είσαι 167, 165 και άλλο να είσαι 157. Δεν ξέρετε αυτά τα πράγματα που θα οδηγήσουν. Πάντως είναι μια μεγάλη νίκη η οποία μετά από τέσσερα χρόνια με όλα τα προβλήματα που περάσαμε, την πανδημία, το νεύρο, την ενεργειακή κρίση... Και όλα τα πράγματα, την απειλή από της Τουρκίας, δηλαδή νομίζω ότι είναι τα τελευταία Κύριε χρόνια... αυτή η μεγάλη νίκη σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, με δεδομένη και την τεράστια διαφορά και την αποδυνάμωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνολικά της αντιπολίτευσης, αν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ και το mm. uh, ΠΑΣΟΚ έστω και uh, αθρηστικά, uh, αυτή σημαίνει ότι... Ε, μπορεί να είναι μια εντολή διακυβέρνηση ω λευκή επιταγή ή θα αναζητήσει ή θα πορευτεί αναζητώντα συνενέσει η Νέα Δημοκρατία. Πάντοτε και στα τέσσερα χρόνια που ήμουνα στη Βουλή, ό,τι νομοσχέδιο υπήρχε μια συζήτηση και ενώ ψηφίζανε επί της αρχής λέγανε είναι κατά, από τα 80 άρθρα ψηφίζανε τα 72 δηλαδή επί της αρχής που διαφωνούσαμε. Δηλαδή εδώ διαφωνούμε απλώς για να διαφωνούμε. Λοιπόν, εγώ νομίζω μετά όλα πέρασε τέσσερα χρόνια με όλες τις κρίσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε και τι είναι, ξαναβγαίνει η νέα δημοκρατία με ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που ήταν το 19. Μάλιστα. Είναι μεγάλο άθρο. Κύριε Χαζιδάκη, ξέρω ότι περιμένατε παραπάνω. Ε, παραπάνω, Βουλευτέ, περιμένατε, μάλλον, όχι ποσοστό τόσο ποσοστό. Τώρα είσαι στο 158, σου είχατε και πριν δηλαδή, την τετραετία που πέρασε. Και θέλω να ρωτήσω, με του 158, την αναμόρφωση του, του ΕΣΥ, α πούμε, θα, θα προλάβει να την κάνει τώρα ο κ. Όλα θα τα προλάβει. Την προηγούμενη, δηλαδή δεν το πρόλαβε. Γι' ναι, αυτό ρωτάω. Θα, θα την προλάβει. Θα την προλάβει. Γιατί ε, το έχει πάρει προσωπικά το θέμα. Και επειδή το συγκεκριμένα ξέρω το ΕΣΥ. Δεν είπα, πάρα πολύ εσύ, δεν καλά. Είπα το από... ΕΣΥ συγκεκριμένα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Θα, θα τρέξει πάρα πολύ το θέμα. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ απόλυτα πιστεύω ότι η Ελλάδα σε αυτή την τετραετία θα πάει αρκετά βήματα μπροστά. Μάλιστα. Και ποιο... περιμένω αναπτυξιακό άλμα και Μακάει. όταν υπάρχει αυτό το αναπτυξιακό άλμα έχετε υπόψη σας όλα τα άλλα μαζεύονται και πρέπει να σκεφτείτε ότι δώσαμε πάρα πολλά λεφτά για να γίνει ο εξοπλισμός των ενόπλων ενόπλο δυνάμεων κάτι για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω δημόσια πρέπει να ξέρετε σε τι κατάσταση είμαστε.